Θα σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στο Κάλης Μπάβας. Σας κάλεσα γιατί θεωρώ ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να τα δείτε και μόνοι σας, έστω και με φωτογραφίες, γιατί μερικά πράγματα δεν μεταφέρονται με το στόμα. Και επειδή θεώρησα ότι το ταξίδι αυτό δεν ήταν ένα ταξίδι, όπως ξέρετε, για τουριστικούς λόγους ή για να περάσουμε καλά. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο πιστεύουμε και αποδείχθηκε ότι θα βοηθήσει την χώρα μας και πολύ περισσότερο την πόλη μας. Ξεκινάω από την αρχή. Θα σας κάνω μια ενημέρωση όσο γίνεται πιο σύντομη. Θα δούμε ένα βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει 8 λεπτά περίπου και θα ακολουθήσουν μετά οι ερωτήσεις και ό,τι άλλο χρειαστεί. Δέχτηκα ένα τηλέφωνο από την κυρία Κοτεινή Πρέτσου, η οποία έκανε διακοπές στην Τίνο. Στην Τίνο έκανε διακοπές και έμεινε σε ένα σπίτι ενός καθηγητού του κυρίου Αριστίδη Κοντογιώργη, καθηγητής Πανεπιστημίου, ο οποίος ερχόταν σε επαφή με κάποια άλλη πόλη για να μεταφέρει μια επίσημη αποστολή μιας πόλης στην Κίνα. Ευχαριστώ την κυρία Πρέτσο, η οποία αντέδρασε αμέσως και είπε: «Ναι, Αριστίδη, εφόσον δεν σε απαντάει ο τάδε δήμαρχος, δεν παίρνει το δικό μας τον δήμαρχο, θα σε απαντήσει αμέσως». Πράγματι, με πήρε τηλέφωνο και σε μισή ώρα μίλησα με τον ίδιο τον κύριο Κοντογιώργη. Τον απάντησα ότι αποδέχομαι το ταξίδι αυτό, εφόσον πίστευε αυτός ότι θα είναι καλό για το Δήμο μας, για τους δημότες. Πήγα Αθήνα, τον βρήκα τον κύριο Κοντογιώργη, μιλήσαμε, κάναμε μια αναφορά γενικώς τι θα περιέχει το ταξίδι και είχαμε στενή επαφή όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σίγουρα ο χρόνος που είχαμε στα χέρια μας ήταν απεριολάχιστος. Έπρεπε να έρθουν προσκλήσεις για τα άτομα που πήγαμε για να βγάλουμε βίζες, προσκλήσεις σε τέτοιο επίπεδο, κινέζικα, πήγαμε στην πρεσβεία της Κίνας. Τακτοποιηθήκανε όλα τα πράγματα με εισιτήρια κτλ. Όλα τα έξοδα των εισιτηρίων, του ξενοδοχείου, του φαγητού ήταν πληρωμένα από το Δήμο που μας φιλοξένησε, Τσιν Τσόν. Εκεί σε κάποια φάση... Τσιν Τσόν. Θα το δείτε και μετά θα δείτε πώς γράφεται και η πόλη και η περιφέρεια. Εκεί σε κάποια φάση πήρα πρωτοβουλία και έκλεισα 2 μέρες ακόμη ξενοδοχείο να μείνουμε στο Πεκίνο για να δούνε και εμείς το Πεκίνο, μιας και αυτά τα ταξίδια ξέρετε είναι πολύ μακρινά και δεν είναι εύκολο άλλος να πάει, εφόσον μας δώσει την ευκαιρία. Κλείσαμε 2 μέρες ξενοδοχείο με έξοδα από όσους ήμασταν παρόντες. Παρόντες ξέρετε πολύ καλά ήταν η 3η μου ψυχή και 3 εμείς οι υπόλοιποι, 6 άτομα ήμασταν στην αποστολή. Φύγαμε, όπως ξέρετε, Σάββατο βράδυ, 12 ώρα, γιατί ο Κώστας του Δρυσσέλης έπαιζε και θέατρο. Πήγαμε στην Αθήνα, πήραμε το αεροπλάνο, πήγαμε στο Πεκίνο. Μας περίμενε ο φίλος μας εκεί, ο Αγκουάγκου. Μας πήγε στο ξενοδοχείο, φαγητό. Την άλλη μέρα με τρένο ταξιδέψαμε 600 χιλιόμετρα και πήγαμε σε αυτήν την πόλη, την Τσιν Τσόν. Το τρένο υπερσύγχρονα, φτάναν τα χιλιόμετρα μέσω όρους 300 χιλιόμετρα την ώρα. Μόλις φτάσαμε στο σταθμό του τρένου της πόλης εκεί ήταν η πρώτη έκπληξη που συναντήσαμε. Μας περιμένανε γύρω στα 6-7 άτομα με... Θα δείτε κάποια φωτογραφία εκεί να μην σας πω περισσότερα και μας πήγανε στο ξενοδοχείο. Τις 4 μέρες που μείναμε εκεί, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 3 μέρες.
Η φιλοξενία τους ήταν τέλεια. Είχαμε πάντοτε και διερμηνέα μαζί μας και άτομα τα οποία μας καθοδηγούσαν. Γίναν συναντήσεις στρογγυλά τραπέζια 3, 4, 5. Από μερικές θα δείτε φωτογραφίες, από μερικά δεν έχουμε φωτογραφίες να σας δείξουμε δυστυχώς. Δεν είναι τίποτα μόνο την δημοσιογράφη, είναι πολύ κλειστή. Το φεστιβάλ αυτό που γιορτάζαν αυτοί, ειδικά φέτος ήταν αφιερωμένο στον τουρισμό και στον πλουτισμό. Τα άτομα που συμμετείχαν και υπογράψαν, όπως θα δείτε, τουρισμό, πολιτισμό. Πολιτισμό. Το αναφέρει και η επιγραφή. Οι Κινέζοι που ήταν, γιατί αυτή η περιοχή που πήγαμε εμείς μπορεί να έχει 50 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά καταλαβαίνετε, η Κίνα έχει πληθυσμό 1,6 δις. Ήτανε, όλες καλυβόταν με προγράμματα από την τηλεόραση και από εφημερίδες. Αναδικά από δύο κανάλια, νομίζω τρία, πόσα είχαν αυτή εκεί πέρα, ήτανε πάντοτε σε όλα τα τραπέζια παρόντες. Εκεί έχουν ένα διαφορετικό σύστημα. Δεν θέλω ούτε να το κρίνω ούτε τίποτα. Γνώση να σας πω ότι πάνω από το Δήμο είναι η κυβέρνηση, είναι το κόμμα. Αυτή είναι η πρώτη και μετά είναι ο Δήμαρχος και οι 5-6 αντιδήμαρχοι που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άλλοι σύμβουλοι. Και αυτοί είναι που κανονίζουν τα πάντα. Σε αυτές τις συζητήσεις που κάναμε ήταν παρόντες και 4-5 πρεσβείες, όπως ήταν η Αίγυπτος, η Χιλή, Αυστραλία και στην Ελλάδα. Και η Ισπανία ήρθε την πρώτη τελευταία μέρα. Δεν ήταν από την αρχή η Ισπανία. Εμείς τις συζητήσεις που κάναμε, σε όλες τις συζητήσεις που κάναμε, εκείνο που προβάλαμε ήταν, όπως καταλαβαίνετε, ήταν τα μετέωρα. Βέβαια, όταν μιλούσαμε εμείς για 3 εκατομμύρια πληθυσμό, ούτε καν μας βλέπαν αυτοί. Μετά το καταλάβαμε ότι 3 εκατομμύρια για αυτούς ήταν ψίχουλα. Επειδή όμως σε όλες αυτές τις συζητήσεις, ειδικά στη μία ήταν 1000 άτομα που ήταν μέσα και υπογράψανε διάφορες συμφωνίες που είχαν σχέση με την ενέργεια, με τις κατασκευαστικές, με βιομηχανία, διάφορες συμφωνίες που υπογράφησαν οι Κινέζοι. Υπήρχαν και δύο αποστολές. Η μία ήταν από την Ελλάδα και η μία από την Ισπανία. Ούτε καν φανταζόμασταν ότι θα ήμασταν αποστολή της Ελλάδος τόσο επίσημη που θα υπογράφαμε ένα φιλικό συμφωνητικό ότι θα έχουμε συνεργασία στον τουρισμό και στον πολιτισμό. Αυτό έπηξε σε όλο αυτό το κοινό της Κίνας. Και από αυτό πιστεύουμε ότι θα είναι τα ωφέλη της Ελλάδος και της περιοχής μας εδώ. Είχαμε μαζί μας η Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου για σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε λίγες μέρες, μας ετοίμασε αυτό το τις της κασέτης DVD που έχει σχέση εδώ με τα μετέωρα, την περιοχή μας της Καλαμπάκας. Είχαμε διάφορες κάρτες στα αγγλικά και καταρτώσανε και βγάλανε και αυτό το δίφυλλο στα ελληνικά και στα κινέζικα. Θα σας δώσω από κάποιον, από ένα, να πάρετε όλοι. Και το DVD να το προσφέρουμε στα κινέζικα. Βέβαια, αυτά ήταν 1000. Οι Κινέζοι είναι τεράστιο το ποσό. Αλλά πιστεύω ότι η περισσότερη διαφήμιση έγινε από την τηλεόραση που παρουσίασε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γινόταν αυτές τις μέρες. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά τις μοναχές του Αγίου Στεφάνου που σε σύντομο χρονικό διάστημα μας ετοίμασαν αυτό το υλικό. Γιατί διαφορετικά και κάποια δώρα που προσφέραμε εκεί θα τα δείτε κιόλα,
Ήταν όλα από τον Άγιο Στέφανο. Αυτοί μας ευχαριστούν και τους ευχαριστώ θερμά. Να μην... Η πρώτη συμφωνία που έγινε είναι αυτό εδώ το φυλάδιο εδώ και ασφαλώς είναι στα κινέζικα και στα αγγλικά. Είναι το πρώτο, θα δείτε και γιατί τα έχουμε και με τη σειρά, είναι το πρώτο τραπέζι που συμμετείχαμε. Και αναφέρει ότι είναι σύμφωνο κατανόησης μεταξύ της πόλης των Μετεώρων, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της πόλης Τσιντσόν, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, για θέματα φιλικών συναλλαγών. Αναφέρει 1, 2, 3, τα 2 μέρη θα διεξάγουν συναλλαγές συνεργασίας του τομείς οικονομίας, εμπορίου, τουρισμού και πολιτισμού, με σκοπό να προάγουν την κοινή ευημερία και ανάπτυξη. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Και η δεύτερη πάλι συμφωνία που ήταν στο αμφιθέατρο εκεί που είχε που υπογράφηκαν και άλλες συμφωνίες με όλα τα άλλα τα μέλη είναι μια επιστολή πρόθεσης συνεργασίας για τη φιλική επικοινωνία και συνεργασία σε θέματα πολιτιστικού τουρισμού μεταξύ της πόλης Τσούγκη και της πόλης των Μετεώρων. Πρώτον, από κοινού συνεργασία για τη δημιουργία πολιτιστικών εμπορικών σημάτων στις δύο πόλεις. Τα δύο μέρη θα συντονίσουν τη στενή αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο πόλεων για να αναπτυχθούν και να σχεδιαστούν πακέτα πολιτιστικών προϊόντων που θα ανακλούν τα χαρακτηριστικά των δύο πόλεων και θα δημιουργούν ένα πολιτιστικό εμπορικό σήμα που θα αυξάνει τη δημοτικότητα και την επιρροή των δύο πόλεων. Δεύτερον, από κοινού στήριξη για την προώθηση, προβολή και ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς. Τα δύο μέρη θα οργανώσουν δραστηριότητες προώθησης και εμπορίας μεταξύ των δύο πόλεων, θα ενθαρρύνουν και θα προάγουν τις διμερείς φιλικές ανταλλαγές τουριστών με γνώμονα τα κοινά ωφέλη και την αμοιβαιότητα. Τρίτον, διασύνδεση και ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα πολιτισμού και τουρισμού. Τα δύο μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία σε θέματα βιομηχανίας, πολιτισμού, τουριστικών πληροφοριών, προώθησης προϊόντων, αυξάνοντας τα πολιτιστικά και τουριστικά ωφέλη και εντριώνοντας ένα εύχριστο διαδραστικό μηχανισμό που θα ενισχύσει τη δημοσιότητά τους. Τέταρτον, επικοινωνία, διαδραστικότητα για κοινή ανάπτυξη. Τα δύο μέρη ενεργά θα οργανώσουν και θα προκαλέσουν αποστολές και των δύο πλευρών για θέματα πολιτισμού και τουρισμού σε διμερείς επισκέψεις, διερεύνηση, συζήτηση και ανταλλαγές ώστε έγκαιρα να συνοψίσουν και να ενισχύσουν την εμπειρία και όσα επιτεύχθηκαν μέσα από τη φιλική συνεργασία των δύο μερών. Επιπλέον, όσον αφορά γειτονικές περιοχές και τουριστικές αγορές σε άλλες χώρες μέσω της αλληλεπίδρασης των δύο μερών, θα επεκτείνουμε το εύρος της συνεργασίας μας σε θέματα πολιτισμού και τουρισμού για την επίτευξη κερδοφόρων στόχων για τις δύο χώρες. Αυτά είναι τα πρότυπα. Να δείχνουμε. Φαίνεται κάτι. Αυτά είναι τα πρότυπα. Θα τα δείτε και στην. Προτείνω να δούμε λίγο το βιντεάκι τώρα και θα ακολουθήσουν κάποιες ερωτήσεις που θέλετε να ρωτήσετε ή ό,τι άλλο χρειαστείτε. Thank you.